ένα, δύο, τρία λίγο. Thank you.
Η κούρσα για την Κούπα ξεκίνησε πέρσι στη σκιά της Αγίας Σοφιάς. 8.000 φίλοι της ΕΦΕΣ με φωνές και τουμπερλέκια περιμένουν τον Ολυμπιακό στο Αμπντί Πεκτσί. Στο γήπεδο, όπου μόνο η Μπαρτσελόνα δεν είχε χάσει, ο θρύλος θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο συναρπάζοντας τους φίλους του. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Μια ομάδα με φαντασία, ρυθμό και δύναμη. Γρανιτένια άμυνα με Βολκόφ και Φασούλα να υψώνονται απαγορευτικά. Ο Μπακατσιάς τρέχει την ομάδα στην επίθεση. Φασούλας και Βολκόφ φορτώνουν το τουρκικό καλάθι μέσα από τη ρακέτα. Ο Έντι δείχνει τα δόντια του, εκτελώντας αλίπητα από την περιφέρεια. Οι Τούρκοι παίχτες ευνηδιάζονται από τον εκρηκτικό Ολυμπιακό που κάνει ό,τι θέλει μέσα στο παρκέ. Στα μισά του ημιχρόνου, το ταμπλό φωτογραφίζει την απόλυτη κυριαρχία του θρύλου. Η ΕΦΕΣ προσπαθεί να αντιδράσει, αλλά το μόνο που θα καταφέρει είναι το 24-34, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η καυτή έδρα παγώνει μπροστά στην εμφάνιση της ομάδας μας. Ο Αϊδίνερς αγανακτεί, ανήμπορος να σταματήσει το θρύλο. Η εξαιρετική απόδοση των παιχτών μας δεν είναι η μοναδική ικανοποίηση του Γιάννη Ιωαννίδη. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, δυνατή άμυνα. Παίξαμε στην επίθεση έξυπνα. Η ικανοποίησή μου ήταν, έχω να έρθω εδώ από το 81, ήταν πάδια στο γήπεδο. Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός δίνει ρεσιτάλ μπάσκετ, αυξάνοντας συνέχεια τη διαφορά. Όσοι μείναν στο γήπεδο ξεσπούν σε χειροκροτήματα υπέρ του Ολυμπιακού που περνά πανηγυρικά από την Κωνσταντινούπολη. Χιλιάδες φίλαθλοι υποδέχονται στο παλέ τους θριαμβευτές της Κωνσταντινούπολης. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού και αντίπαλος η κροατική τσιμπόνα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ξεκινούν επιθετικά και ευνηδιάζουν τους Κροάτες. Η τσιμπόνα θα αντέξει μόλις 5 λεπτά στις καταιγιστικές επιθέσεις του θρύλου. Ύστερα παραδίνεται άνευ όρων στον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά με πρώτο βιολί τον Έντι Τζόνσον είναι ασυγκράτητη. Οι παίκτες μας πιάνουν μαγευτική απόδοση, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους. Yeah.
Στο δεύτερο μέρος, οι κόκκινοι συνεχίζουν σε ξέφρενους ρυθμούς, χτυπώντας χωρίς έλεος. Στο παρκέ και στην εξέδρα, το πανηγύρι συνεχίζεται. Σάσα Βολκόφ αποτελειώνει την τσιμπώνα, γράφοντας το τελικό 101-69. Ο Ολυμπιακός έχει 2-2 και σκέφτεται την Μπαρτσελόνα. Στο Παλάο Ολύμπικο της Βαρκελόνης, ο Ολυμπιακός επισκέπτεται την τροπεοθήκη της Μπαρτσελόνα, όπου φιγουράρουν η κούπα του Τελαβίβ και το διχτάκι από το καταραμένο καλάθι του Γιάν Ντε Λιάου. Η ομάδα μας κάνει πολύ καλό ξεκίνημα και ευνηδιάζει τους Καταλανούς μέσα στο σπίτι τους. Ο Ολυμπιακός παίζει σωστή άμυνα και σύντομα ξεφεύγει 5 πόντους μπροστά. Αλλά το παιχνίδι κρύβει παγίδες. Κάπου στα μισά του ημιχρόνου, Μοράλες και Βολκόφ διαπληκτίζονται. Ο Ζιχ αποβάλλει και τους δύο με τις καλυφιέ. Για μας ο Βολκόφ ήταν μεγάλη αυτοί, γιατί είναι ο παίκτης που είναι ο Πασέρ, ενώ παίζει τα τριφόρια, είναι ο Πασέρ και πολλά συστήματα βασίζονται πάνω στον έγκυπτο σκυπάλα. Η ένταση κυριαρχεί στο παρκέ και η εξέλιξη πια απρόβλεπτη. Η κόκκινη μηχανή απορριθμίζεται και οι Ισπανοί φέρουν το παιχνίδι στον πόντο με καλύτερο παίχτη τον 18χρονο Σαν Μαρτίν. Η εξέλιξη του παιχνιδιού είναι συναρπαστική, καθώς οι δύο ομάδες εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Τα πράγματα δεν θα αλλάξουν στο δεύτερο μέρος. Η κανονική διάρκεια του αγώνα βρίσκει τις ομάδες ισόπαλες, 65-65. Κι έτσι, Ολυμπιακός και Μπαρτσελόνα θα λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Οι ομάδες πάνε πόντο-πόντο. Ο Γιώργος Σιγάλας έχει πάρει φωτιά και με δύο ψυχωμένα καλάθια στο τελευταίο λεπτό φέρνει το θρύλο μπροστά 75-76. Στην τελευταία επίθεση, ο Ζοφρέζα αστοχεί. Ο Έντι κρατά την μπάλα και πανηγυρίζει τη δύσκολη νίκη. Είχαμε αυτό συγκέντρωση. Τη χάσαμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μου πιστεύω ότι αν κάναμε το ίδιο παιχνίδι και έπαιζε και ο Κυριακάκο, θα χάναμε. Ο Ολυμπιακός, με δύο εκτός έδρας νίκες, υποδέχεται την πρωταθλήτρια Γερμανίας, Λεβερκούζεν. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δίνει για μια ακόμη φορά δυναμικό παρόν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα και η νίκη στη Βαρκελόνη έχει επιβεβαιώσει τα ψυχικά αποθέματα της ομάδας. Ο θρύλος έχει μπει στο γήπεδο για να κάνει το 4-4. Ο Μπάουερμαν στον πάγκο βλέπει από την αρχή τα σκούρα και προσπαθεί να δώσει λύσεις, αλλά μάταια. Ο θρύλος είναι χύμαρος πραγματικός και παίζει το πιο θεαματικό μπάσκετ στην ιστορία του. Δύναμη και φαντασία που θυμίζουν NBA γεννάνε το σύνθημα «Στείλτε το θρύλο στην Αμερική να δουν πως παίζουν οι Ολυμπιακοί».
Ο κόσμος στις εξέδρες παραλυρεί και μια ακόμα ερυθρόλευκη γιορτή έχει στηθεί. Οι Γερμανοί καλεσμένοι αδυνατούν να ακολουθήσουν το χορευτικό ρυθμό του Ολυμπιακού. Η ανωτερότητα της ομάδας μας είναι ολοκληρωτική. Στο δεύτερο μέρος, το σόου συνεχίζεται. Ο θρύλος κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ, φέρνοντας τον Μπάουερμαν σε απόγνωση. Τα πάντα έχουν κρυθεί και το μόνο που μετράει είναι το θέαμα και η νίκη, με τελικό σκορ 82-70. Ο Ολυμπιακός με το 4 στα 4 στις βαλίτσες ταξιδεύει για το Λιμόν. Η καταγενική ομολογία ισχυρότερη ομάδα της Ευρώπης πάει να συναντήσει τον κακό της δαίμονα, τη Λιμόζ, που απειλεί το αίτητο του θρύλου. Θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να σπάσει τη δυσμενή παράδοση? Οι Γάλλοι φίλαθλοι που γεμίζουν το στοιχειωμένο Μπομπλάν αλλά και ο Ταύρος ευελπιστούν να πανηγυρίσουν μια ακόμη νίκη επί του Ολυμπιακού. Αλλά και οι φίλοι του θρύλου που βρίσκονται εδώ στο Λιμόζ, στο πλευρό του Ιωαννίδη και των παικτών, θέλουν να γίνουν μάρτυρες του ασύλληπτου 5 στα 5. Πραγματικά, ο Ολυμπιακός κάνει ιδανικό ξεκίνημα. Τα καλάθια των Μπακατσιά, Τζόνσον και Φασούλα ευνηδιάζουν τους Γάλλους και ο θρύλος παίρνει κεφάλι στο σκορ. Γρήγορα όμως το σκηνικό θα αλλάξει, καθώς η Λιμόζ κλείνει τους διαδρόμους και βομβαρδίζει με τρίποντα το καλάθι του Ολυμπιακού. Στην άμυνα, Γιάνγκ, Σιγάλας δίνουν ομυρικές μάχες με αμφίροπη έκβαση. Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός εμφανίζεται αναγεννημένος. Ο Μαλίκοβιτς παρακολουθεί ανήσυχος τον Ολυμπιακό με ηγέτη έναν εκπληκτικό Αλεξάνδερ Βολκόφ να ροκανίζει τη διαφορά. 47-43 από τον Βολκόφ, 49-46 από τον Τζόνσον και το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή. Στο κρίσιμο σημείο του αγώνα, δύο συνεχόμενα τρίποντα του Φορτέ δίνουν ανάσα στους εγκλωβισμένους Λιμουζό. Ο Ολυμπιακός δεν θα βρει τη δύναμη να επανέλθει. Κι άλλο ένα δραματικό παιχνίδι στο Μπομπλάν βρίσκει τους Γάλλους νικητές. Τελικό σκορ 66-59. Και εκείνο που θα σπάσει είναι το αίτητο του θρύλου και όχι η δυσμενής παράδοση. Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με αντίπαλο την Πολόνια. Οι Ιταλοί φίλαθλοι έχουν κατακλείσει την πιάτσα Αρατσιτά, ενισχύοντας την ομάδα του Αλμπέρτο Μπούτσι. Αλλά και οι Ερυθρόλευκοι δεν είναι μόνοι τους στην Πολόνια.
Για μια ακόμα φορά, ο Θρύλος ξεκινά δυναμικά, ευνηδιάζει τους αντιπάλους του και προηγείται με 7 πόντους. Όμως οι Ιταλοί παίχτες συνέρχονται και με τη βοήθεια του κόσμου φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Σκληρές μάχες σώμα με σώμα, δύσκολες προσπάθειες και πολύ σφιχτές άμυνες συνθέτουν την εικόνα του δραματικού αγώνα που ακολουθεί. Στο δεύτερο μέρος, το σκηνικό είναι απαράλλακτο. Τρίποντα του Σιγάλα και του Τζόνσον, 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη, κάνουν το σκορ 64-68 υπέρ του Ολυμπιακού. Όμως, ο Πάολο Μορέτη θα στερήσει τη νίκη από την ομάδα μας με 2 συνεχόμενα τρίποντα. Πίσω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο όρκος για την νίκη είναι σημαντικός, αφού ο Θρύλος μετά από 2 συνεχόμενες ήττες δεν έχει περιθώρια για στραβοπατήματα μέσα στο φάληρο. Ο Ολυμπιακός με τη συμπαράσταση του κόσμου θα ξεκινήσει εντυπωσιακά. Στην καλή απόδοση της ομάδας μας, οι Καταλανοί δεν υποκύπτουν. Παίζουν έξυπνα και πειθαρχημένα. Δείχνουν αποφασισμένοι για την νίκη και μάλιστα περνούν μπροστά 20-27. Με μία έκρηξη διαρκείας ο Ολυμπιακός αντεπιτίθεται και παίρνει το προβάδισμα. Δύο τρίποντα του Έντι με το ξεκίνημα του ημιχρόνου σημαίνουν την ισπανική υποχώρηση. Η εξέδρα παίρνει φωτιά και η κατάρρευση της Μπάρτσα έρχεται φυσιολογική. Με συνεχείς ευνηδιασμούς ο Θρύλος εδραιώνει την νίκη και αποδεικνύει πως παρά τις δύο ήττες παραμένει βασιλιάς. Ευχαριστημένος από τη νίκη και από τη διαφορά. Από τη στιγμή που παίξαμε στο δεύτερο μήκο, κερδίσαμε και με μια διαφορά που δεν την περιμέναμε. Το 1995 θα μπει στραβά για το Θρύλο. Ο Γιώργος Σιγάλας τραυματίζεται και θα μείνει στον πάγκο για 2 μήνες. Παρά την απουσία του Ράμπο,
Μετά τη νίκη επί της Μπαρσελόνα, όλοι περιμένουν μια εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Με την έναρξη του αγώνα, ο Σλοβαίνος διαιτητής Ρέμς τραυματίζεται μετά από σύγκρουση με τον Μπακατσιά και ο αγώνας διακόπτεται για 15 λεπτά. Όταν ξαναρχίζει το παιχνίδι, τόσο η ομάδα μας όσο και οι 15.000 φίλαθλοι ευνηδιάζονται από την εφέση. Οι Τούρκοι με εκπληκτική απόδοση υπνοτίζουν τον Ολυμπιακό και παίρνουν το προβάδισμα για να μην το χάσουν ποτέ. Εκείνη τη βραδιά τίποτα δεν πήγε καλά για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν να είναι άστοχοι στην επίθεση, ενώ οι Τούρκοι αντίθετα εκνευριστικά εύστοχοι αυξάνουν συνέχεια το δίχτυ της διαφοράς. Ο θρύλος σκοράρει με κόπο και υδρότα, ενώ οι Τούρκοι εκείνο το βράδυ θα μπορούσαν να περάσουν την μπάλα ακόμη και από το μάτι της βελόνης. Η ΕΦΕΣ με ψυχραιμία οδηγεί τον Ολυμπιακό σε αργές επιθέσεις και σε μια από τις χειρότερες βραδιές της ομάδας μας παγιδεύει το θρύο. Μετά την ψυχρολουσία της ΣΥΤΑΣ από την ΕΦΕΣ, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο χιονισμένο Ζάγκρεμπ. Η Τσιμπόνα θέλει πάση θυσία την νίκη και το λουμπάγκο του Φράνκο Νάκιτς που έρχεται να προσθεθεί στην απουσία του Σιγάλα είναι καλά νέα για τους Κροάτες. Η χάλα πίβολα του Ζάγκρεμπ είναι κατάμεστη. Ο Ολυμπιακός, αν και λαβωμένος, ζητά την νίκη για να ισοφαρίσει την εκτός προγράμματος ΣΥΤΑ στο Φάληρο. Αν και ο Ολυμπιακός περνά ελαφρά μπροστά, οι Κροάτες μάχονται σκληρά και με τη βοήθεια του κόσμου ροκανίζουν τη διαφορά και διεκδικούν την νίκη. Δεν έχουν υπολογίσει τη μεγάλη κλάση του Dragan Tarlac. Ο νεαρός Φορ θα κάνει το καλύτερό του παιχνίδι. Κυρίαρχος στους εθέρες, καρφώνει, μοιράζει τάπες και μαζεύει rebound. Η επιβλητική παρουσία του Τάκη στηρίζει το θρύλο, που όμως το ημίχρονο βρίσκεται 6 πόντους πίσω. Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός με ένα σαρωτικό δεκάλεπτο και ηγέτη τον Τάρλατς, που θα σημειώσει συνολικά 28 πόντους, καθαρίζει το παιχνίδι και παίρνει την πολυπόθητη νίκη. Αρκετό καιρό αργότερα, ο Γιάννης Ιωαννίδης θα δηλώσει: «Στο Ζάγκρεμπ σφίχτηκε η καρδιά μου. Αν χάναμε από την Τσιμπόνα, θα μέναμε έξω. Στη σκέψη αυτή δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ». Πιστεύω ότι από την άμυνα ήταν πολύ πιο δυνατή. Ξεκίνησαν όλο και πήραμε αυτή την νίκη, που για μας είναι πολύ μεγάλη νίκη. Μετά τη σημαντική νίκη στο Ζάγκρεμ, τα παιδιά του Πειραιά μπροστά σε 15.000 φίλους τους υποδέχονται την Πανταλόνα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει 9 ήττες σε ισάρισμα παιχνίδια και φυσικά δεν περιμένει να κερδίσει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
πραγματικά. Πολύ γρήγορα οι Ισπανοί θα περιοριστούν στο ρόλο του κομπάρσου, σε ένα ερυθρόλευκο υπερθέαμα. Το 30 με 31 πόντους διαφορά, 84-53. Λεβερκούζεν. Ο θρύλος σε μια ακόμη εκτός έδρας αποστολή με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Γερμανίας, που αν και δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, θέλει να κερδίσει για λόγους κύρους. Όμως και ο Ολυμπιακός δεν θέλει να απογοητεύσει τους 2.000 Έλληνες της Γερμανίας που έχουν κατακλείσει το ΟΠΑΤ Καχάλε για να θαυμάσουν τα παιδιά του Πειραιά. Έτσι, σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, γίνεται ένα ανοιχτό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες μένουν κοντά στο σκορ, όμως με την ευστοχία που τις διακρίνει, χαρίζουν άφθονο θέαμα στο κοινό. Άγιον ξεφουσκώνει και ανωτερότητα του Ολυμπιακού γίνεται φανερή. Κλείνοντας τους διαδρόμους στην άμυνα και πιέζοντας στην περιφέρεια, οι παίκτες του Ολυμπιακού θα αναγκάσουν τους Γερμανούς σε βεβαιασμένες προσπάθειες.
Οι Ερυθρόλευκοι έχουν επιβάλει το ρυθμό τους και έχουν το πάνω χέρι. Το τρίποντο του Σάσα από 9 μέτρα. Η νίκη είναι γεγονός. Και αυτή η βραδιά στη Γερμανία είναι η πιο ζεστή για τους Έλληνες. Το φαλιρικό στάδιο γεμάτο υποδέχεται την ομάδα από την πόλη της Πορσελάνης με διακαεί τον πόθο να δουν τον Ολυμπιακό να κερδίζει τη Λιμόζ, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση. Οι Γάλλοι από την αρχή του παιχνιδιού δείχνουν το γνωστό τους πρόσωπο. Πολύ σκληρή άμυνα που πολλές φορές ξεφεύγει από τα όρια του θεμητού και θυμίζει όχι μπάσκετ, αλλά πάλι. Παρ' όλα αυτά, με ένα δυναμικό ξεκίνημα, ο Ολυμπιακός θα διασπάσει τη μαζική άμυνα των Λιμουζών. Ο κόσμος, συνεπαρμένος στην εξέδρα, πιστεύει πως ήρθε η ώρα να σπάσει η δυσμενής παράδοση. Οι Γάλλοι δεν έχουν πει την τελευταία του λέξη. Έχοντας μια εκπληκτική ευστοχία από την περιφέρεια, παίζουν ψύχρεμα και θα κατορθώσουν σιγά σιγά όχι μόνο να φτάσουν τον Ολυμπιακό, αλλά και να περάσουν μπροστά. Το μεγάλο αστέρι της Λιμόζ, ο Μάικλ Γιάνγκ, οργιάζει αφού λείπει ο δάσκαλός του, ο τραυματίας Γιώργος Σιγάλας. Φάσεις γεμάτες δύναμη και πείσμα κρατούν την αγωνία στο κατακόρυφο. Το ημίχρονο, τα παιδιά του Πειραιά βρίσκονται 9 πόντους πίσω και στο δεύτερο μέρος καλούνται να ανακάμψουν. Τα νεύρα είναι τεντωμένα, αλλά και το άγχος εμποδίζει τον Ολυμπιακό, όσο και το απαράδεκτα σκληρό παιχνίδι των Γάλλων. Πολκό. Το σούτ υποπίεση, Μάκη για το rebound, το έδιωξαν οι Γάλλοι μέσα από το καλάθι. Ο Τζόνσον για 3. 37-42. Βολικό φάουλ από τον Τακουρί. Αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ, είναι κάτσι. Τα τρίποντα του Τόμιτς είναι χωρίς αντίκρισμα. Η Λιμουζό κρατάνε ζωντανή την παράδοση και φεύγουν νικητές με σκορ 73-76. Μετά την ήττα από τη Λιμόζ, ο Ολυμπιακός θέλει πάση θυσία νίκη επί της Μπολόνια
ώστε να εξασφαλίσει την πρόκριση πριν το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Όμως, παραμονές του αγώνα, ο Θήμιος Μπακατσιάς βγαίνει νοκάουτ με κάταγμα κνήμης. Ο Γιάννης Ιωαννίδης ενεργοποιεί τα ψυχικά αποθέματα της ομάδας με δύο λέξεις. Μόνο νίκη. Και ο θρύλος μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, αποφασισμένος να μην αφήσει κανένα περιθώριο στους Ιταλούς. Ο Έντι Τζόνσον θα οδηγήσει την ομάδα στη νίκη, σημειώνοντας 34 πόντους. Ο Αργύρης Καμπούρης και ο Γιώργος Λινιάτης συμπληρώνουν ιδανικά το κενό των τραυματισμένων Σιγάλα Μπακατσιά. Το θέαμα έχει τον πρώτο λόγο, αφού η διαφορά ξεπερνά σταθερά τους 15 πόντους. Ο Ολυμπιακός αυξάνει συνέχεια τη διαφορά, παίζοντας μπάσκετ που θυμίζει τις μεγάλες εμφανίσεις του φθινοπόρου. Φάγαμε να πούμε λίγα λόγια το παρκέ και έτσι φτάσαμε σε αυτή την επιτυχία. Με αυτόν τον υπέροχο κόσμο πάντα φανατίζομαι. Τελευταίος σταθμός της προημιτελικής φάσης, η πρωτεύουσα της Καταλωνίας και αντίπαλος το καμάρι της πόλης, η Μπαρτσελόνα. Στο ιστορικό Παλάου Μπλαουγκράνα, οι Καταλανοί φίλαθλοι υποστηρίζουν την ομάδα που πρέπει να νικήσει αν θέλει να ελπίζει στην πρόκριση. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται αδιάφορος και αποδεκατισμένος και δεν θα καταφέρει να προβάλλει σοβαρή αντίσταση χωρίς τους τραυματίες Σιγάλα, Μπακατσιά και Τζόνσον.
Έτσι ο θρύλος συμπληρώνει την προημιτελική φάση με 9 νίκες σε 14 αγώνες. Εμπόδιο στο δρόμο του θρύλου για τη Σαραγώσα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η ομάδα έκπληξη διεκδικεί την άνοδό της στο Final Four. Είναι η πρώτη μεγάλη ομάδα που ξεπηδά από τη μεγάλη ρωσική σχολή του μπάσκετ από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 89. Ο θρύλος μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι και με τους πόντους του Έντι καταφέρνει να προηγηθεί με 11 πόντους. Αλλά οι Ρώσοι δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν τη μεγάλη ευκαιρία. Παλεύουν σκληρά και η εκπνοή του ημιχρόνου τους βρίσκει ένα πόντο μπροστά. Στην επανάληψη η εικόνα αλλάζει δραματικά. Η ρωσική αρκούδα ξυπνά και βρυχάται. Οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ με απίστευτη ορμή παίζουν φανταστικό μπάσκετ και σαρώνουν τον Ολυμπιακό. Η συντριβή στα χέρια της ΤΣΣΚΑ συγκλονίζει τους ερυθρόλεπτους. Όμως δεν αποθαρρύνει το θρύλο που θα δώσει τις τελευταίες του μάχες πια στο φάλιρο. Από όψε σχίζουμε. Εύχομαι το Ολυμπιακός να συνέχεια να είναι πρώτος. Και δύο λέξεις τα αραβικά να το πω για το Ολυμπιακός. Ανά μπαχέπα και Ολυμπιακός μεν κλ άλβι. Ευχαριστώ. Στο φάλιρο ο Ολυμπιακός τα δίνει όλα για την νίκη. Οι αχές του κόσμου σπρώχνουν την ομάδα μπροστά σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός παίρνει συνέχεια διαφορά, αλλά δεν καταφέρνει να τη συντηρήσει. Καταβάλει τελικά την ΤΣΣΚΑ. Τώρα όλα θα κρυφτούν στο τρίτο παιχνίδι. Το παλέ πραγματικά ξεχυλίζει από Ολυμπιακούς που έχουν έρθει να υποστηρίξουν την ομάδα μας στο γκρισιμότερο ίσως αγώνα της χρονιάς. Όμως το μάτς είναι στον αέρα, αφού το προηγούμενο βράδυ 5 παίκτες της ΤΣΣΚΑ εισάγονται στο νοσοκομείο. Ο Ολυμπιακός, βλέποντας τη μισή ΤΣΣΚΑ, ζητά την αναβολή του αγώνα. Αίτημα που απορρίπτει ο κομισάριος της FIBA. Και το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά. Οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις, δυσκολεύοντας τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο.
ενέργεια από τον Τάρλας, rebound από τον Βολκόφ και το φάουλ το πέμπτο από τον Κουράσο. Η ΤΣΣΚΑ θα συνεχίσει τον αγώνα με 4 παίκτες. Το φάουλ από τον Βαντεύ, πέμπτο για τον παίκτη της ΤΣΣΚΑ. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα με 3 παίκτες, τον Παπαδάκο, τον Σταμάτη και τον Νάκη, απέναντι στους 3 της ΤΣΣΚΑ. Η πραγματικά συνειδητική προσπάθεια των Ρώσων στην επανάληψη κερδίζει το κοινό του σταδίου ειρήνης και φιλίας, που ξεσπάσει χειροκροτήματα και για τις δύο ομάδες. Σαραγώσα. Η πρωτεύουσα της Αραγωνίας φιλοξενεί την κορυφαία συνάντηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η πόλη θα ζήσει για δύο μέρες στο ρυθμό του Final Four. Οι παίκτες μας και ο προπονητής μας έδωσαν πραγματικά μία μάχη με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και κατορθώσαμε, πάντα μην ξεχνώντας και τη μεγάλη υποστήριξη των φιλάθλων μας, οι οποίοι δημιούργησαν και φέτος ένα πανευρωπαϊκό ρεκόρ εισιτηρίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά, να έρθουμε εδώ. Ήρθαμε στη Σαραγώσα για να δώσουμε δύο κρίσιμους αγώνες. Ο πρώτος βέβαια είναι πιο κρίσιμος από το δεύτερο. Πιστεύω ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα και στους φίλους μας αλλά και σε όλους τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν ωραία παιχνίδια. Και επειδή όλες οι ομάδες που φτάσαν φέτος στη Σαραγώσα, θα έλεγα, είναι σχεδόν ισοδύναμες, ποιος θα πάρει το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης φέτος θα κριθεί από την μέρα που θα βρεθεί, από την ψυχολογική κατάσταση της ομάδας. Το Final Four είναι μια γιορτή. Και είναι πως το βλέπει ο καθένας. Πέρυσι εμείς το βλέπουμε ότι είμαστε φαβοροί. Εάν δεν το πέραμε, αποτύχαμε. Φέτος το βλέπουμε διαφορετικά. Λέμε, είναι επιτυχία που ήρθαμε και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Επειδή πράγματι μας έχουν τελειωμένους πριν παίξουμε, η ομάδα είναι απελευθερωμένη, δεν έχει κανένα πρόβλημα, κανένα άγχος. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Πιστεύω ότι όποιος βρεθεί στην καλύτερη μέρα θα πάρει και το τρόπαιο. Ευχαριστώ πολύ.
Τρίτη 11 Απριλίου, 10 το βράδυ, η ώρα του μεγάλου ημιτελικού. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για δεύτερη φορά αντιμέτωποι αναζητούν την ευκαιρία να ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι ένας ιστορικός αγώνας που κρατάει όλη την Ελλάδα εχμάλωτη της παράξενης γοητείας του. Δεν έχουμε ακόμα έρθει το σούτερ στο 6-25. Μετά από 9 λεπτά παιχνιδιού, Μασούλας που κερδίζει. Προσποίηση στο Βράνκοβιτς. Θα τον νικήσει αυτή τη φορά ο Παναγιώτης Μασούλας. Το σκορ 13-18 για τον Ολυμπιακό που ξεφεύγει με 5 πόντους. Η Γάλλας που θέλει να απαντήσει και τα καταφέρνει. Μάσπαλη γυρίζει. Τον εμποδίζει ο Νάκης, σκοράρει ο Ζαρκός. Ακόμα 9 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Το σερί 6-0 του Παναθηναϊκού του έχει δώσει το προβάδισμα στο σκορ με 29-25. Θα μειώσει ο Ολυμπιακός ακριβώς την εκπνοή. Τον εφηδιασμό ο Παναθηναϊκός. Το σκρίν από τον Βράνκοβιτς, τον Παταβούκας, που κλέβουν την μπάλα Ντόμιτς και Τάρλας και προσπαθούν να βγάλουν την επίδεση στον Ολυμπιακό. Βολκόφ και το Σιγάλα που τελειώνει τον εφηδιασμό των Ερυθρολεύτων. 31-29. Και θέλει να γυρίσει. Κλέβει ο Σιγάλας. Ντόμιτς για τον Βολκόφ που αποφεύγει τον οικονόμου. 3 με έναν υπέκτη του Ολυμπιακού και βέβαια τελειώνει εύκολα ο Ντόνσον τη φάση. Ντόνσον από τα 6-25 πιεζόμενος από τον Αλβέρτι, εύστοχος. Νάκης για τον Ντόνσον. Απαντάει με 3, ναι! Πάσπαλη που έχει 17 πόντους. Κλέβουν οι παίκτες στο Ολυμπιακό. Ο Βολκόφ που θα τελειώσει. Ναι, μπροστά στο Ζαρκό Πάσπαλη. Κλέβει ο Τζόνσον από τον Πάσπαλη που έπεσε στο έδαφος. Ο Μακαρτιάς περνάει τον Αλβέρτη και δεν ξέρω. Έχουμε λοιπόν αντιαθλητικό φάουλ. Ο Πάσπαλη αστοχή. Το rebound από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και να ο Σιγάλας που πηγαίνει για να τελειώσει τη φάση. Έχουμε φάουλ, μετράει το καλάθι και φεύγει τώρα ο Παταβούκας. Φεύγει το Παταβούκας, το σουτ, καλάθι, για να δούμε. Τζόνσον έξω το 6-25, πυροβολή για 3 και φτωχή. Με μια άμεση κίνηση ο γρήγορος έτσι. Ο οικονόμου. Το κόβει ο Τάρλας, μαζεύει ο Μασούλας και πάλι πάνω στο Τζόνσον. 1 και 18 για το τέλος. 52-53. Έχουμε ακόμα να χάσουμε σίγουρα. Αδυναμωμένο. Μεγάλο ημιτελικού τρίποντο του Ντόμιτς. 52-56. Στην κρίσιμη στιγμή ο Ολυμπιακός μιλάει από τα 6-25. Ο Σιγάλας με την πρώτη βολή κάνει το σκορ 52-57. Και με τη δεύτερη βολή 52-58. 33 δεύτερα ακόμα. Σιγάλας. Το παιχνίδι εδώ τελείωσε, 4 δευτερόλεπτα, 3, ο Τάρλας για 3, αστοχή, 1, κανένα, 52-58. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό.
Μετά τον περισσινό τελικό στο Τελαβίβ, ο θρύλος έχει νέο ραντεβού με την ιστορία του, αυτή τη φορά στο παβιλιόν Πρενθύπε Φελίπε. Ολυμπιακός που παρατάσσει τους 10 που κατέβηκαν και στον ημιτελικό, Μακατσιάς, Τσιγάλας, Λιμιάτης, συγγνώμη Καμπούρης, Τζον, Τσονάκης, Φασούλας, Τόμιτς, Τάρλας, Σταμάτης και Βολκό. Εκτός δεκάδας είναι πάλι ο Γιώργος Λιμιάτης, όπως και ο Γιώργος Παπαδάκος. Αντίπαλος είναι η βασίλισσα της Ευρώπης, Ρεάλ. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς παίζει ουσιαστικά στην έδρα της. Είναι φαβορή για την κατάκτηση του κυπέλλου. Ο Αρλάουσκας με το 8, ο Αντούνεφ με το 9, ο Σαμπόνης με το 11, με το νούμερο 12 ο Φερέρ, με το 13 ο Καρκόλ και το 15 ο Μαρτίν. Μεγάλο όπλο της Ρεάλ σίγουρα ο Άρβιντα Σαμπόνης του Ομπράντοβιτς που κυνηγάει δύο σερί σήμερα, δύο ρεκόρ μάλλον, δύο ακόμη τσάρτερ σήμερα από την πατρίδα. Βλέπετε εδώ μια τεράστια ελληνική σημαία στην κορφή της εξέδρας όπου βρίσκονται οι ερυθρόλευκοι φύλαθλοι. Τον διαιτητή με τα περισσότερα Final Four, πέντε στη ζωή του. Από την αρχή του παιχνιδιού οι Ισπανοί θα δείξουν τις διαθέσεις τους. Μπαίνοντας πολύ δυνατά και αποφασιστικά, θα πάρουν ένα προβάδισμα 8 πόντων μόλις στα πρώτα λεπτά. Ο Άρβιντας Σαμπόνης, πραγματικό θαύμα της φύσης, οδηγεί τη Ρεάλ στην κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών. Ο Λιθουανός γίγαντας είναι πραγματικά ασταμάτητος. Στην επίθεση υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Οι Μαδριλένοι με διπλή άμυνα εγκλωβίζουν τον Τζόνσον που δεν βρίσκει διαδρόμους για να σκοράρει. Ο Αμερικανός αναγκάζεται σε βεβαιασμένα και άστοχα σουτ
και θα τελειώσει τον αγώνα με 9 πόντους. Τζόνσον έρχεται να προσθέσει το follow. Νικάει με φοβερή δύναμη ο Τάρλας ο Σαμπόνης. Το Σαμπόνης το αρπάζει την μπάλα από τα χέρια και φτωράρει. Ο Αντούνες περνάει για το Σαμπόνης. Αμέσως στο πάσιμο και νέο καλάθι από τον άρβιτο Σαμπόνη. Τη Γάλας. Τόμιτς για τρεις. Είναι εύστοχος αυτός και να λοιπόν το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Η διαφορά κατεβαίνει στους 9. 8 και 32 ακόμα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν παγώσει. Αυτοί που κάνουν φοβερό σταματά όπως τα πιάνει σας. Είναι η Μαντριλένη. Τζόνσον αστοχή. Επιθετικό rebound του Σιγκάλα. Που εστοχή. Αποφασιστική ενέργεια από το Σιγκάλα. Φασούλας. Πέρα στο Τάρλας, πήρε την πάσα, εκτελεί από κοντά ο Αρλάουσκας. Δεν μπόρεσε να κόψει την εκπληκτική πάσα του Φασούλα. Εκπληκτική ασίστα στον Αντούνες. Γυλώνε ευτυχώς στον άστοχος. Τάρλας επιχειρεί να καρφώσει εξ επαφής και δεν μπορεί. Αλλά ο Τζόνσον παίρνει το rebound και νικάει το Σαμπόνι. Οι άλλες άμυνες ήταν όπως ακριβώς και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε. Βολκόβ για το Σιγκάλα. Τον ανέλαβε ο Αρλάουσκας, το Σιγκάλα, εκπληκτική ενέργεια και καλά από τον Γιώργο Σιγκάλα. Ball forward εδώ και όχι σαν ένα βαρύ. Ακάλυπτος όμως τώρα, 2-2. Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Μυστικό ότι είναι ο Τζόνσον στο μιζεράλιο του Μάνος. Ακασιάς που κλέβει και τελειώνει την εκπληκτική προσωπική του ενέργεια με τον εφεδιασμό. Δεν της έδωσαν εκπληκτικές λύσεις στο παιχνίδι με τη Λιμός. Βολκό, εκπληκτική φάση με την τελική φάση του Τζόνσον. Επιθετικά ο Ολυμπιακό που έχει μόνο 6 πόντους από τον Τζόνσον. Μια διαφορά 10 πόντων που έχει γίνει από τις βολές και τα τρίποτα. Εκπληκτικό στόχο του Φασούλα πάνω στο μαρτί. Σαμπόνης δεν έπεσε και στα 2 λεπτά και 54. Γυρίζει ο Αρλάουσκας, το πιέζει ο Βολκόφ, ευστοχή ο Αρλάουσκας. Το κακό είναι ότι το Φασούλα αρχικά όταν ο Βολκόφ συνέχεια μπόρεσε να μαρκάρει τον Αρλάουσκας. Και πολλές αναλλαγές, πολλές φορές και... Βολκόφ με τον Αρλάουσκας μπροστά του. Πλησιάζει ο Βολκόφ, προποίησης, εκπληκτική ενέργεια τον Βολκόφ. Το καλάθι του Μαρτίν. Έξω στον Αρλάουσκας που είναι ακάλυπτος. Πολύ ωραία προσποίηση στον Φασούλα. Μαρτίν που πλησιάζει, καλάθι και φάουλ. Στο σκοπό τους, αυτό το πονηρό αμυντικό παιχνίδι που έδωσε το λίγο ο Μπράντον Καπέζουν. Εδώ ο Αμερικανός πέρασε εξαιρετική αυτή στον Άγκη που εστόχει από κοντά. Δράση στο Τάρνας, όμως Σαμπόνης εδώ είναι ακάλυπτος. Σκοράρει και πάλι. Γεια. Ο Σαμπόνης δεν μπορεί να ακολουθήσει επιδιασμούς και αυτό δεν τις κάνει στο Ολυμπιακό σήμερα. Δεν αρκεί η καλή άμυνα, χρειάζεται και αποδοτική επίθεση. Όταν είσαι 10 πόντους πίσω στον χώρο. Τάρλας. Τάρλας, πολύ σκληρές μάχες εκεί. Δεύτερο φόλο και καλάθι από τον Τάρλας που είναι ευρισμένος καίει την μπάλα στο παρκέ. Άστοχο πεντάλεπτο από τις δύο ομάδες. Από το 30 μέχρι τώρα πετύχαν μόνο από 4 πόντους. Το τρίποντο του Τζόνσον. Για να δούμε αν ήρθε η ώρα του Αμερικανού. Σαμπόνης, έχετε παθεί στο lay-up. Θαύμα της φύσης δηλαδή. Καλάθι τριών πόντων από τον Βολκόβ. Ο Αντούνες του γύρισε. Ο Σαμπόνης τον Αρλάουσκας που πατάει και καρφώνει. Ο Καργόρ θα καρφώσει και ο τελικός θα τελειώσει με νικήτρια την Ρεάλ Μαδρίτη. Η Ρεάλ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης 94-95. Που δεν έπαιξε σήμερα. Που δεν έπαιξε αλλά σηκώνει το τρόπαιο προς το παρούν της Ρεάλ Μαδρίτης. Αποθεώνε τον Πυριούκο. Η ήττα από τη Ρεάλ δεν θα επηρεάσει τον Ολυμπιακό που κατεβαίνει στα play-off με τον αέρα του νικητή. Παρά την υπερπροσπάθεια στη Σαραγώσα, ο Ολυμπιακός περνά την ΑΕΚ εύκολα 2-0 και περιμένει τον Ηρακλή. Αυτή τη φορά η ομάδα μας θα χρειαστεί και το τρίτο παιχνίδι, αφού δεν θα καταφέρει να σπάσει το γουρλίδικο αίτητο του Ηρακλή στο Ιβανόφιο.
I got the remedy. I got the post of the rich of Kurumadi. I got the poison. I got the remedy. I got the post of the rich of Kurumadi. I got the poison. I got the remedy. I got the post of the rich of Kurumadi. I got the poison. I got the remedy. I got the pressure. I got the poison. I got the remedy. I got the post of the rich of Kurumadi. I got the poison. I got the remedy. I got the post of the rich of Kurumadi. I got the poison. I got the remedy. Άλλο ένα τρόπαιο παίζεται ανάμεσα στους δύο αιώνιους αντιπάλους. Το πάθος, σαν ηλεκτρικό κύμα, διαπερνά την Αθήνα και όλη την Ελλάδα. Στα πρώτα παιχνίδια, οι έδρες κρατάνε γερά. Είναι άλλωστε πολύ σκληρές για να σπάσουν και οι γηπεδούχοι επικρατούν με μεγάλες διαφορές. Και βέβαια φρέος το σπόρτο θα κρατεί ο Παλού Φατούλα. Ο Τόμιτς εντυπωσιακό πάσιμο της Γάλλας. Σούλας με τον Βράνκοβιτς να κάνει εδώ εκεί. 1:52 πριν το τέλος. Θα γίνει 2-1 για τον Ολυμπιακό. Ο Κάρλα τώρα θα καρφώσει την μπάλα και θα δώσει. Πάντα θα ξεκαθαρίσουν στο πέμπτο μάτς. Ένας πραγματικά μεγάλος τελικός. Thank you.
Θρύλος στέφεται πρωταθλητής Ελλάδας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αφήνοντας τους πράσινους ξανά δεύτερους. Ching ching, here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster.
my Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, it's me. Fit to cut the shape. Come juggle with me. The number. Da 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 da.